Καλησπέρα, παλικάρια, λέει ο Ροδόνας. Σου απάντησα, φίλε Δημήτρη, μη σπαμάρεις για τον Τάρι. Η απάντησή μου είναι αυτό που γράφει στον τάφο του Καζαντζάκη, φίλε. Η απάντησή μου. Τάσο, μετά το... Δεν πιστεύω τίποτα, δεν περιμένω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Μετά το Billy Hungry, έτρεψε εδώ στα λιάτα σου να κάνεις καμάκι σε Σουηδές στη Χαλκιδική. Γεια σου, Kill Bill. Έλα! Άρε, Μούργκε. Τι κάνει ρε μαλάκα, γιατί σούτε κύριε φίλε. Τσακωθείτε λίγο ρε παιδιά. Είναι απίστευτο. Από το μικρό σπίτι στο Λιβάνι. Στο Αθηναϊκό. Μία στατική φάση, δεν μπορώ να την εκμεταλλευτούμε. Βλέπω τα χτυπήματα. Εδώ δες τώρα μαλάκα. Τώρα κατά τύχη δεω. Κατά τύχη πέρασε η μπάλα στον Πελίστρι. Ναι. Και είναι out φυσικά. Κατά τύχη περνάει γιατί δεν την βρίσκουν οι δύο παίκτες του Λιβαδιακού να την διώξουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό χτύπημα στατικό. Ούτε κόρε ούτε φάουλ μαλάκα. Και έχουμε μπακασέτα. Έτσι. Έχουμε παίκτη μέσα που χτυπάει μπακασέτα. Αυτό που το αποδίδεις Γιάννη. Μαντσίνι χτυπάει κόρνερ. Δεν ξέρω ρε μαλάκα τι να πω. Αλήθεια δηλαδή. Είναι για να σκάσω ρε μαλάκα αυτό το πράγμα. Έκανε κανένα σουτ φέτος ο Μπακασέτας. Έβαλε δύο γκολ στα φιλικά και γράφανε τη θυρά μου. Στα φιλικά. Αυτό γι' αυτό σου λέω. Γράφανε τη θυρά μου. Μια χαρά τρέχει για κρατάς. Ο Μαντσίνι μαλάκα. Καλά, ο Μαντσίνι. Φταίει ρε φίλε. Ο Αλόνσο που ο Μαντσίνι δεν έχει περάσει μισή πάσα. Ο θείος του Πασχαλιού θα μαλάκα, δεν βλέπονται μαλάκα αυτές. Κούρασε πολύ ο Μαντσίνι. Δεν βλέπετε ο Μαντσίνι, δεν βλέπετε. Μισή πάσα δεν έχει περάσει μαλάκα. Ναι. Και τώρα κάνει και επιθετικό φάουλ. Τάσο, θα έφυγε ένα τσιότσι και σωτήρισε ως διερμηνέα στην πέμπτη. Σωτήρισε ο γιος. Εδώ ήξερε λέει ότι τα βασικά εξτρέμου θα φύγουν και πήρε εξτρέμου 8 μήνες μετά. Μα αυτά λέω φίλε με τα 3-0. Ότι ο τεχνικός διευθυντής είναι στο απειρόβλητο. Ξέρεις ότι θα φύγει το αριστερό σου μπακ. Ξέρεις ότι φεύγουν τα δύο εξτρέμ σου τα βασικά. Παλάσιος και Μπερνάρ. Και κλαίει η μάνα του Πελέ. Ήρθε ο Πελίστρι την Τετάρτη από την Αγγλία στη Γαλλία για να μπει να παίξει μέσα. Δεν γίνονται αυτά. Σε επαγγελματική ομάδα. Να σε καλά, αδερφούλη, Ultimate, ευχαριστούμε. Σε επαγγελματικές ομάδες αυτός ο μεταγραφικός σχεδιασμός ο φετινός δεν υπάρχει. Και στον ΠΑΟΚ έχουν γίνει λάθη στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Και στην ΑΕΚ έχουν γίνει εγκλήματα. Και στον Παναθηναϊκό γίνονται. Και επειδή μου στέλνουν φίλοι και μου λένε πήρε λέει παιχταράδες πότε θες να έρθουνε. Όχι μάγκες. Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Αλλιώς η κατάδια θα είναι αυτή των ομάδων. Να αποκλείονται. Γιατί ρε, τι αυτή θα είναι η κατάδια των ομάδων. Να αποκλείεται η ΑΕΚ από αυτή την ΟΑ. Μετά μην λέτε για τον Αλμέιδα, παιδιά. Να λέμε και για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Ποιο είναι υπεύθυνο, ο προπονητή και ο τεχνικό διευθυντή, αυτοί οι δύο. Και ο πρόεδρο μαζί, οι τρει. Πόσοι είναι. Δεν είναι μόνο ο προπονητή και ο τεχνικό διευθυντή. Πόσοι είναι. Πότε θα κρυθούν αυτοί οι φίλοι. Πότε θα κρυθούν. Ο Ολυμπιακό. Τι να πει σήμερα, παίζει αύριο. Αύριο. Offside. Offside, φίλε, φάνηκε τώρα εντάξει. Offside. Ότι ο Όσμπορν ήταν εκτεθειμένο. Offside, δηλαδή. Φάνηκε ρε. Γκόλ είναι σαν, ε. Γκόλ είναι ψυχούλα μου. Φάνηκε το offside. Γκόλ είναι σαν, πες το θέλω σου φίλε, γκόλ είναι. Στον γκόλ του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα που έδωσε offside, δεν σ' άρεσε που τράβηξαν τη γραμμή. Τώρα ξαφνικά συγκινηθήκατε όλοι. Άρα πουσταράδες. Άρα πουσταράδες, θέλετε, το θέλω σας λέτε. Θες να έρθεις από εδώ να βλέπεις καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά είμαι. Ναι, ναι, σφαγή. Σφαγή. Το σφάξαμε τον Λιβαδιακό. Πάντως παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Μια χαρά παίζει. Παναθηναϊκός δεν βλέπετε. Τι κάνει αυτό. Του Σέγκεφελ μαλάκα. Πήρε την μπάλα, ρε μαλάκα. Τον πήρε την μπάλα. Φάω. Μπάλα δεν λες ότι πήρε εκεί. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω και στη φάση. Έστω και με φάω. Τι έγινε, ρε παιδιά. Σφαγή. Δες δε στη γραμμή, τη γραμμή δες. Τη γραμμή δες. Μα δεν είναι πολύ offside. Οριακό είναι, γι' αυτό το κοιτούσαν τόσο πολύ, ρε. Φίλε... Όπως είναι του Τετέ με τον Αστέρα. Φίλε, εντελώς οριακό είναι, γι' αυτό, ναι, ρε. Και εγώ λέω... γι' αυτό το κοιτούσαν. Γιατί κοιτάνε τόση ώρα. Ποιος είναι αυτός. Γι' αυτό το κοιτούσαν. Ποιο βάζει, το μικρό μπίσες να βάζει. Τι έγινε. Τι έγινε. Χειρουργείο, ε. Έτσι. Άρχισε. Δεν πειράζει. Γράψτε για χειρουργία. Γράψτε. Με τον Αστέρα δεν είδα να γράφετε για χειρουργείο κατά του Παναθηναϊκού όμως. Ήσασταν ευσυγκίνητοι εκεί. Είστε ευσυγκίνητοι μάλλον σήμερα. Έτσι. Ωραία. Ωραία.
Μπένια, θέλω τη φανέλα σου, αλλά αγάπη μου, ίσια βάλτο. Ίσια βάλτο, είπα. Όπου, ο μικρός πίσω βάλ. Σωρετή, ρε. Οριακό δεν είναι. Πώς δεν είναι, οριακό είναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, οριακό. Μισό μέτρο offside φάνηκε, ρε φίλε. Χωρίς να το δούμε με τις γραμμές, εγώ είπα ότι είναι μισό μέτρο. Εμείς το replay που είδαμε είναι από άλλη κάμερα. Να μην κλάσουμε και δεν την πηγείτε, μωρέ. Ευαίσθητες ψυχούλες. Τι είναι αυτή, ρε μαλάκα. Χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς. Καθαρά γκολ. Μαλάκα, έχουν πολύ πλάκα. Με τον Αστέρα δεν εμφανίστηκε ούτε ένας για να πει για σφαγή του Παναθηναϊκού. Ούτε ένας. Σήμερα έχουν εμφανιστεί όλοι να πούνε για σφαγή Λιβαδιάς. Τι κάνε, κάρτα. Κάρτα, κάρτα. Τι έκανε ένα μαλάκα το σκυλί, το ζαρκάδι αυτό. Πού τους βρίσκουν ένα μαλάκα αυτούς. Συγγνώμη, δεν έδωσε κάρτα εδώ. Δεν θα δείτε και την κάρτα, φάνηκε λίγο. Τι! Ποιο είναι αυτό το πουλί, ρε. Έλα, ντροπή ρε μαλάκα τώρα. Τσέτσιλα! Ντροπή ρε μαλάκα τώρα. Τσέτσιλα! Καλή κάρτα ρε μαλάκα. Ντροπή ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά ρε μαλάκες τώρα που βλέπω. Αν τράβα να μαγειρέψει κανένα mobile, τι ρε μαλάκα που κάνει. Τι είναι αυτά που βλέπω τώρα ρε μαλάκα. Το ρίχνει και με το πόδι το ξαναρίχνει. Έλα τώρα, μαλάκα, αυτό είναι ντροπή. Χαρίζει κάρτα του Τσέριν στο πρώτο ημίχρονο, χαρίζει Μαξίμοβιτς. Μαλάκες είστε τώρα, ρε. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε μαλάκα τώρα. Τι έγινε, έβαλε γκολ. Να είναι ανάποδα να τη δώσει 100 φορές. Έλα, μαλάκα, τώρα ντροπή. Ακύρωσε γκολ, offside. Έλα, τώρα το έκανε. Πού να το κάνει. Μόνο του. Πού να το κάνει, ρε μαλάκα, πού είναι, ρε μαλάκα, παίχτη. Τα δύο είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα γιατί είπαμε αυτές οι αγωνιστικές που βρίσκουν τις ομάδες μας ακόμα ανέτοιμες εγκυμονούν πάρα πολλούς στους μεγάλους κινδύνους. Δείτε τι έπαθε η ΑΕΚ, δείτε τι έπαθε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική και στη δεύτερη. Ο Μάξ θα τη σεντράρει, όχι θα προσποιηθεί και θα παίξει πάλι με τον Τζούρισιτ, ο οποίος δοκίμασε να περάσει μια κάθετη. Λοιπόν, και γράφανε μαλάκα διθυράμβους. Διθυράμβους. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Λαν στη Γαλλία. Έτσι. Βρίσκει γκολ με μια προσπάθεια του Ιωαννίδη. Είναι τραγικός. Τραγικός. Με 10 παίκτες τρώει γκολ και 70 λεπτά που παίζει με παίκτη παραπάνω δεν έχει απειλήσει. Δεν έχει απειλήσει. Και κριτική δεν κάνει κανένας. Κανένας. Υπάρχει κάποιος. Θα μου πεις ποιος να κάνει κριτική. Αυτός που κοροϊδεύε τον κόσμο έχει βγάλει ο Ρωμάνο ότι ο Πελίστρη έρχεται στον Παναθηναϊκό και υπάρχει δημοσιογράφος που έλεγε ναι πάτε να τον υποδεχτείτε ηρωνικά. Υπάρχει δημοσιογραφία που να γράφει για τον Παναθηναϊκό στην πρωτεύουσα και να ασκεί κάποια μορφή αντιπολίτευσης. Παπάρια. Παπάρια. Κάποιες ερωτήσεις ενάντια ας πούμε στις κινήσεις των διοικούντων. Ή όλοι είναι γεσμένοι βαράμε προσοχή ότι πει ο... Όλοι προσοχή βαρά. Ο Μπαρμπαγιάννης. Όλοι προσοχή βαρά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πήγε να κάνει πάσα ή αυτό που έκανε. Δεν χρειάζεται να βαράτε προσοχή. Ρωτήστε και τα αυτονόητα. Δεν μπορεί να γράφουνε ρε φίλε τώρα δοκάρι και έξω λέει η πρόβλεψη του Ρωμάνο. Γιατί, επειδή βγήκε ο Παναθηναϊκός. Βρε μαλάκα, Θάνο. Και διέψευσε. Γαμώ τα πάντα σου. Δεν είναι πρώτος βρε μαλάκα ο ΠΑΟΚ. Στις δύο αγωνιστικές. Έσαι το διάλογο από εκεί, καραγκιοζάκο. Τι θα σε πούμε βρε μαλάκα. Δύο στις δύο νίκες έχει. Ζω. Άντε μη μασυχίζετε μαλάκες εδώ πέρα στα καλά καθόμενα. Τι σε είπαμε βρε μαλάκα, ότι ισχύει σε είπαμε. Δύο στα δύο δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Γαμώ την πατωσιά και τη σκαλωσιά σου μαζί. Εσύ χτυρ μαλάκες. Λοιπόν... Τραβάτε ρε καμιά μαλακία να σας φέγγει από τον εγκέφαλο. Η σκληράδα που δημιουργείται. Έξω ο Μαξ μέσα Μαλαντένοβιτς. Ναι φίλε, για όλους αυτούς λέω. Για όλους αυτούς λέω. Λέω για αυτούς που γράφανε ότι ο Βέρμπιτς είναι δύο Αϊτόρ. Για όλους αυτούς λέω φίλε. Λέω για αυτούς που επειδή μια ΠΑΕ λέει ότι δεν υφίσταται θέμα για τους δικούς της λόγους βγαίνουν και ειρωνεύονται τον κόσμο του Παναθηναϊκού αντί να πουν το πολύ απλό λες και είναι κακό δεν έχω το ρεπορτάζ. Δεν έχω το ρεπορτάζ. Είναι κακό ρε φίλε άμα δεν ξέρεις κάτι. Είναι κακό να πεις δεν ξέρω. Είναι κακό από το να πεις μια μπουρδα και να εκτεθείς. Φταίει ο κόσμος μετά που σε κρεμάει μανταλάκια. Ο Φώτης έχει ώρα να μην παίζει κοντά στη Λιβαδιά, λέει ο Φραντζής. Ξανά Τζούρισιτς. Ισχύει.
Ο Άσε βρε μαλάκα. Ο Τιτέ για τον Τζούρισιτς. Εκτός αποστολής είναι. Για τον Μαξίμοβιτς ξανά Τζούρισιτς. Προσποιείται. Καμιά 100 τρίπλες κάνε. Καλό το έκανε, φίλε. Έλα, αρετάσω. Καλό ήταν, ρε, φίλε. Κάνω το με τη μία, αρετάσω. Γάμω τις 500 τρίπλες μου, γάμω. Ούτε στη Θεσσαλονίκη έχει, φίλε, για να είμαι δίκαιος, ούτε στη Θεσσαλονίκη γίνεται αντιπολίτευση από δημοσιογράφους. Ποια αντιπολίτευση? Από... Για δημοσιογράφους μιλάω. Από παραγωγούς γίνεται όμως. Έτσι. Ούτε στη Θεσσαλονίκη γίνεται. Ποια αντιπολίτευση γίνεται? Άνοιξε ρουθούνι. Εδώ για να καταλάβετε όμως πολλά περισσότερα. Εδώ για να καταλάβετε την παράνοια και την τρέλα. Την παράνοια και την τρέλα. Για να καταλάβετε τα αυτονόητα, έτσι, που βλέπει όλος ο κόσμος. Φοβούνται να τα γράψουν. Όχι μόνο φοβούνται, γράφουν και διθυράμβους οι άνθρωποι. Είναι τρελοί. Ο Σπόρα λέει τα σχολάρια. Είναι τρελή. Πέρυσι με την πρόταση Μομφή στο Μαρινάκι γράφανε ότι έρχεται ο φως στο σκοταδισμό. Και φέτος που έχει γίνει συνεργασία μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, όπως έχει γίνει ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ, όπως έχει γίνει Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ωραία, λένε ότι όλα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή μαλάκες τώρα, δεν γίνεται να μας κοροϊδεύει, δηλαδή δεν μπορεί να τα γράφεις αυτά. Φρουρέ στα μάτια την κλάψα. Δεν μπορεί να τα γράφεις αυτά. Φίλε, όταν λες την αλήθεια δεν κλαις, φίλε. Την αλήθεια λες. Αν δεν χωράει αυτό που λέω μες στο μυαλό σου, έχεις εσύ πρόβλημα, όχι εγώ. Όπως έπρεπε να έχει τιμωρηθεί ο Σιδηρόπουλος, κύριε Γκαγκάτσι, έτσι περιμένω να δω και Τσέτσιλα να τιμωρηθεί. Είπατε ότι θα τους τιμωρείτε. Εγώ δεν έχω δει κανένα να τιμωρείτε. Και γαμώ τις επιλογές έχουν κάνει για φέτος στη διαιτησία. Και γαμώ τις επιλογές. Να το. Να το, έγινε, έγινε. Τι κάνει, ρε. Τι έχασε, ρε μαλάκα. Ο Γερεμέγεφ, που γράφω την Πέμπτη ότι είναι τσαπατσούλης, ότι είναι τσαπατσούλης και μου την πέφτουνε οι συνοπαδοί μου. Εδώ είναι τελείωμα. Τελείωμα center forwards. Τι χάνει, ρε μαλάκα. Τι χάνει, το δίνει ο άλλος, το δίνει ο άλλος γκολ, ρε φίλε. Πάρε, πάρε και βάλε το, λέει. Εντάξει, το τερματοφύλακας από κούρο ο άνθρωπος, αλλά είναι σαν να το λέει, πάρε βάλ το. Ρε μαλάκα, τώρα τελείωμα center forward είναι αυτό. Με τη συμπλήρωση προπληκτικό. Και... Βλέπουμε απίστευτες διαιτησίες, δύο διαγωνιστικές ώρα. Τα είπα, φίλε, για τις διαιτησίες. Τα είπα. Όταν πήγαινε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λεωφόρο, άστο, φίλε, μην μιλάς για μένα. Εγώ πήγα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-2 στο ΟΑΚΑ, εσύ δεν υπήρχες, φίλε. Μένα με πήγε ο πατέρας μου όταν ήμουν, φίλε, 5 χρονών. Άστο. Το 96 μου 13 χρονών, φίλε, και είχα πάει στο γήπεδο ήδη πιο πολλές φορές από σένα. Άστο, αδερφέ, Παναθηναϊκό. Αν, αν βγάλουμε το Παναθηναϊκό μέτρο, πάνε σε άλλη εκπομπή. Μην έρθει να μιλήσει σε μένα για αυτό το πράγμα. Πάνε κάνε καμιά φούσκα με τη μίξα σου. Πέρασε. Πάνε αυτή στα μπούκια σου, ακαθαρίς κάνα πλακάκι. Ω! Γκολ είναι! Το έκανε! Το έκανε, έγινε! Ένα μηδέν. Μιας επαφής. Ένα μηδέν, ο μιας επαφής. Ούτε καν πανηγυρίζω. Του τετέ είναι το γκολ, έτσι. Του τετέ είναι το γκολ. Δεν πανηγυρίζω. Δεν υπάρχει πίσω πανηγυρίζω. Του τετέ είναι το γκολ. Ναι, ναι, πανηγυρίστε. Το γκολ είναι του τετέ, έτσι. Πανηγυρίστε που σκοτώσατε το θηρίο. Αν είναι αρχή, οι βαθμοί μετράνε έστω και με χάλια μπάλα. Φίλε Φώτη, είσαι λάθος, λέει, με την ομάδα. Ναι, ρε, εγώ είμαι λάθος. Εγώ είμαι λάθος, φίλε, με την ομάδα. Δεν πειράζει, φίλε, εγώ είμαι μαθημένος να με κράζουν οι συνοπαδοί μου, αδερφέ. Εγώ είμαι μαθημένος, δεν με πειράζει καθόλου. Έχω συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα. Εγώ όταν ήρθε, φίλε, ο Τερίμ και βγήκα και τον έκραζα, βγήκατε να με φάτε. Και ξαφνικά βγήκατε μετά στα ερχόσα στα βιντεάκια να μου πείτε ότι δικαιώθηκα. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, να μου πείτε μπράβο. Εγώ τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, φίλε. Εγώ αυτή η εικόνα που βλέπω, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ τον έχω ζήσει πολύ άλλο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι εσύ. Πολύ απλά στο λέω. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Σπόρα... Τι κάνεις τώρα, φάουλε, κύριε. Τι κάνεις τώρα, φάουλε, κύριε, άμυαλε.
Αυτό είναι όλα τα λεφτά, είναι αυτό το μήνυμα. Η τραγική εικόνα λέει της ομάδας φαίνεται από την αντίδραση του Σπόρα. Έβαλε γκολ και είναι ξενερωμένος. Όποιος δεν θέλει τον μπούλα την ομάδα. Να του. Είδατε εσείς το Σπόρα να πανηγυρίζει μήπως? Είδατε να πανηγυρίζει ο Σπόρα για παράδειγμα? Ευτυχώς υπάρχει κόσμος που βλέπει το παιχνίδι. Ευτυχώς. Ακούστε τη γιούχα. Αφού εγώ είμαι προβληματικός με την ομάδα, ακούστε τη γιούχα, τελειώνει το μάτς. Ακούστε τη γιούχα στο ΆΚΑ. Αφού εγώ είμαι προβληματικός με την ομάδα, ακούστε τη γιούχα στο ΆΚΑ. Δεν πειράζει. Τον Παπαδημητρίου δεν τον κράζεις καθόλου. Φίλε, γύρνα το βίντεο πίσω να δεις τι έχω πει για τον τεχνικό διευθυντή. Και εσύ αργά μπήκες. Και εσύ αργά μπήκες, φίλε. Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω να δεις τι λέω. Λοιπόν, τέλος καλά, όλα καλά και για τον πρωταθλητή και για τον κυπελούχο Ελλάδος. Νίκες, δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Άσχημη εικόνα, ναι, εντάξει, αλλά το τρίποντο μετράει. Κακάσχημη εικόνα. Το τρίποντο μετράει όμως. Φίλε, βάζει γκολ και δεν πανηγυρίζει. Μαζί σου, ρε φίλε, αλλά το τρίποντο μετράει. Τρεις βαθμούς γράψατε. Είτε έπαιζες και έχανες 19 ευκαιρίες και ναι, κέρδιζες 9-0. Ναι. Είτε 1-0, ναι, το τρίποντο μετράει. Αλλά προβληματίζει η εμφάνιση, ναι, συμφωνώ με όλους τους φίλους που το λένε και μαζί σου. Και πολύ καλά κάνατε και δεν πανηγυρίσατε. Έτσι. Δες τώρα, δες. Δες. Τι να κάνει, ρε φίλε. Βλέπεις. Τι να κάνει. Έχει αντιληφθεί την περαιτέρω ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Το μπινελίκι που έχει πέσει, το κράξιμο που έχει πέσει. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.